Λοιπόν, για πάμε εδώ να καλυτερήσουμε. Ναι. Αλλά να πούμε, τα είπαμε, τα λένε και οι εφημερίδες. Ελπίζω να μας πει μια κουβέντα και η κυρία Υπουργός που είναι κοντά μας, η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε, κύριε Υπουργέ. Ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου μαζί μας επίσης. Καλημέρα. Πάντως, αυτό, κυρία Υπουργέ, εδώ προκαλεί μια εντύπωση, έτσι δεν είναι? Και εσάς σας κάνει μια εντύπωση, φαντάζομαι. Μου κάνει να πω, δεν μου κάνει. Μου κάνει τώρα πώς όλοι αυτοί οι άνθρωποι ανέβηκαν εκεί πάνω. Έσαν ένα σοου ολόκληρο μέσα. Έβγαναν φωτογραφίες, οι άνθρωποι το έκαναν ωραία. Θέλω να παρακαλέσω την κυρία Μιχαηλίδου να μου πει το γεγονός το οποίο μου έλεγε πριν. Να ξεκινήσουμε κάτι που της έχει τύχει το 2008. Mm-hmm. Το 2008, λοιπόν, ζούσα στην Αγγλία και είχα ένα συμφοιτητή τότε στο Cambridge, ο οποίος ήταν από τους US Marines. Mm-hmm. Πολύ εκλεκτό σώμα του Αμερικανικού στρατού. Mm-hmm. Είχαν έρθει, λοιπόν, εδώ με μια ομάδα από την Αμερική να τρέξουν για το κλασικό μαραθώνιο. Και ήρθε με πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Mm-hmm. Μία μέρα, λοιπόν, πριν τρέξει, αποφασίζει με τους φίλους του, από τους βατραχανθρώπους του Αμερικανικού στρατού, να ανέβουν στον λόφο, mm-hmm. παίρνοντας τα σεντόνια από το ξενοδοχείο τους, ντυμένοι ως αρχαίοι Έλληνες. Σαν χλαμίδες. Σαν χλαμίδες, ακριβώς. Τους σταματάει η αστυνομία, μπαίνουν στο τμήμα, γίνεται διπλωματικό επεισόδιο, παρεμβαίνει ο πρέσβης έτσι ώστε να βγουν και γυρίζουν πίσω στην πατρίδα τους. Χωρίς να τρέξουν. Ορίστε, χωρίς να τρέξουν. Και γυρνώντας την πατρίδα τους, περνούν και από το δικό τους στρατοδικείο. Μα το κανονικό αυτό είναι το κανονικό αυτό. Στον Ιεροβράχο. Εδώ και είχε πρόβλημα και στο Πανεπιστήμιο μετά, ο συγκεκριμένος. Εδώ τώρα τι μπορεί να έγινε, κυρία Υπουργέ? Το είπατε και μόνοι σας, θα μας το δείξει εδώ. Δηλαδή, η διοικητική εξέταση θα μας δείξει και πώς μπήκαν και πώς ανέβηκαν και πώς άλλαξαν και ποιο είναι η ευθύνη για όλο αυτό. Έχετε δει, είναι και του πώς μπήκαν και πώς άλλαξαν πάνω στο δράχο. Σωστά, πώς έγιναν όλα αυτά, το σκηνικό. Οι ασπίδες και τα κοδόντα. Πριν μπούμε στα δικά σας. Περικεφαλές. Δεν κρύβονται εύκολα αυτές. Δεν παίρνουν στην οικονομία. Όχι, ρε παιδί, τώρα με ασπίδες και με δόρυ. Και το δόρυ μαζί. Ολόκληρο δόρυ δεν το είδε κανείς. Τρία μέτρα εδώ. Δεν πάει. Χλαμίδα χωρίς δόρυ. Δεν πάει. Θα το θεώρησα φυσιολογικό, σου λέει, εδώ είναι αρχαιολογικός χώρος. Έτσι. Να μην έχω το δόρυ μου. Την περικεφαλαία μου. Για πάμε, κύριε Υπουργέ, μας είδε και εσείς μια κουβέντα σαν συνέχεια αυτά που είπαμε και πριν με τον κύριο Φάμελο για το θέμα της δίκης του Μαθιού. Που νομίζω ότι έχει σοκάρει τους πάντες από χθες η απόφαση αυτή. Εσείς τι λέτε? Εμείς, κοιτάξτε, δεν μπορούμε ούτε εμείς, ούτε εγώ, σαν γυναίκα και σαν άνθρωπος, να πω ότι αυτό το πράγμα δεν. Η απόφαση αυτή είναι κόντρα στο λαϊκό αίσθημα. Δεν είναι κάτι το οποίο σαν δικαστική απόφαση τη διαβάζουμε, την βλέπουμε, βλέπουμε τους γονείς και λέμε αυτοί οι άνθρωποι δεν έγινε και τίποτα, ναι. Δικαιώθηκαν. Όμως, αυτό που εγώ καταλαβαίνω και μη ούσα νομικός είναι ότι δικαστικά δεν μπορούσαν βάσει της Ευρωπαϊκής Σύμβασης του Ανθρώπου οι δικαστικοί να μην εφαρμόσουν την ευμενέστερη δυνατή νομοθεσία η οποία υπήρχε. Εμείς από τότε έχουμε αλλάξει τρεις φορές τον ποινικό κώδικα. Γιατί τους δένει τα χέρια? Δεν μπορεί η ΕΔΑ να αξιολογήσει την υπόθεση? Ο δικαστής τουλάχιστον με βάση τον νόμο. Εντάξει, αλλά τουλάχιστον να μην δεχθεί το εξαγοράσιμο της ποινής. Να πει μπορεί με τους ευμενέστερους κώδικες, αλλά κύριε όχι, θα πάτε μέσα. Εσάς καταδίκασα, θα πάτε μέσα, δεν θα εξαγοράσετε. Κοιτάξτε, τι καταλαβαίνω και δεν είμαι και συνδικαλίστρια των δικαστών. Έτσι, είμαι κάποια η οποία ανοίξει την κυβέρνηση και προσπαθεί να καταλάβει την δικαστική απόφαση με ένα προσωπικό αίσθημα το οποίο μου προκαλεί και αγωνία και στεναχώρια, να το πω έτσι, ότι αυτή είναι η απόφαση. Καταλαβαίνω ότι η απόφαση δεν είναι αμετάκλητη. Καταλαβαίνω ότι η απόφαση δεν είναι τελεσίδικη. Καταλαβαίνω ότι η δικαιοσύνη έχει και άλλα όπλα στα χέρια της. Πάμε και για παραγραφή, έτσι όπως πάμε. Να προλάβουν να κάνουν κάποια έφεση. Αυτό θα είμαστε εδώ να το δούμε και νομίζω ότι όλοι μας, και ανεξαρτήτως από το σε ποιο κόμμα. Δεν άκουσα τον κύριο Φάμελο πριν, δυστυχώς. Αλλά φαντάζομαι ότι όλοι μας, ακόμα και ο ΣΥΡΙΖΑ που έβγαλε τους νόμους αυτούς που σου έλεγαν ότι μπορείς να εξαγοράσεις έτσι την ποινή σου. Γιατί δεν είναι μόνο, νομίζω ότι αυτό που σε όλους μας κάνει πολύ εντύπωση, δεν είναι απλά ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν θα είναι για πάντα στη φυλακή, είναι ότι μπορούν να το εξαγοράσουν κιόλας. Και άρα υπάρχει και μια αίσθηση ότι μπορείς να εξαγοραστεί την ανθρώπινη ζωή, ας πούμε. Είναι πολύ δύσκολο, αλλά εγώ έχω ακόμα εμπιστοσύνη. Έχουμε, ξέρετε, οριζόντια μια τακτική ότι δεν ασκούμε κριτική στις δικαστικές αποφάσεις. Παρ' όλα αυτά, έχω μια αισιοδοξία, έχω μια εμπιστοσύνη ότι θα ασκηθούν οι εφέσεις. Δεν είναι τελεσίδικη η απόφαση. Όλοι είδαμε τις φωτογραφίες των γονιών αυτών, των συγγενών αυτών, με νέα παιδιά. Ξέρετε, είναι άνθρωποι μικρότεροι από μένα, με νέα παιδιά. Οι οποίοι. Και κυρίως, κυρία Υπουργέ, βλέπουμε όση ώρα μιλάτε και ξαναβλέπουμε και θυμόμαστε αυτά που πιθανόν να είχαμε ξεχάσει. Τα όσα έζησε ο τόπος και οι άνθρωποι αυτοί, και κατά κύριο λόγο, εκείνη τη φοβερή μέρα. Πίσω σας παίζουν τα πλάνα, θέλω όμως τα βλέπουμε.
Δεν το ξεχνά να το προσπερνάμε αυτό. Έχεις δίκιο. Τους ανθρώπους να καίγονται έχεις στη δίκιο. Θάλασσα. Έχεις δίκιο. Αγκαλιά με τα παιδιά. Έχεις δίκιο. Το ξεχνάς. Θέλω όμως να υπενθυμίσω και κάτι το οποίο το είπαμε και στην κουβέντα μας το πρωί με τα παιδιά, κυρία Μιχαηλίδου. Ότι εμένα μου έχει προξενήσει πολύ μεγάλη εντύπωση και η απόδοση των χρηματικών αποζημιώσεων. Την ώρα που βγαίνει από το δικαστήριο η χρηματική αποζημίωση. Το οποίο τι είναι, δηλαδή, άμα το καλοσκεφτείς, είναι το ελάχιστο που μπορεί να κάνει μια πολιτεία. Όταν έχουν καεί οικογένειες, είναι το ελάχιστο που μπορεί να κάνει. Κι όμως παρόλα αυτά το εφησιβάλλει το κράτος. Mm-hmm. Αντί να δείξει εκεί τη γενναιότητά αυτό του. Αυτό το κάνει υποχρεωτικά το κράτος. Υποχρεωτικά το κάνει. Που γίνεται έχεις δίκιο. Ξέρεις. Υποχρεωτικά το κάνει. Αλλά εκεί το κράτος πρέπει να δείχνει τη γενναιότητά του. Αυτό λέει ο Δημήτρης. Ναι, πρέπει να τα υπερβεί αυτά τα βήματα. Δεν το εμποδίζει κανείς το κράτος να παραιτηθεί. Ναι, καλά, προφανώς. Βεβαιότατα. Ναι, αυτό ναι, εννοώ. Ναι, το ναι, ναι. Βεβαιότατα. Ναι. Βεβαιότατα. Πλέον, σε εμπρισμό με και έναν θάνατο, είναι ισόβια η ποινή. Και με εκλήτευση της περιουσίας, έτσι. Σύμφωνα με τον δηλαδή, νέο κώδικα. Ναι. Τώρα, κυρία Υπουργέ, να ξεκινήσουμε λίγο με τα δικά σας. Έχουμε αυτό που τρέχει αυτές τις ημέρες, είναι το δώρο Πάσχα. Περιμένουμε Σωστά. να δούμε πώς δίνεται, Σωστά. πότε δίνεται, με ποιες διαδικασίες δίνεται, ποια είναι η τελευταία μέρα, αν δεν δοθεί, τι κάνουμε. Τι λέτε. Μέχρι αύριο δίνουμε το δώρο Πάσχα. Δίνουν μάλλον οι εργοδότες το δώρο Πάσχα. Το δώρο Πάσχα, να πω και να ξεκαθαρίσω, δεν είναι καταβούληση. Το δώρο Πάσχα είναι υποχρεωτικό. Δεν έχει καμία δυνατότητα ο εργοδότης να μην το δώσει στο εργαζόμενό του. Mm-hmm. Το δώρο Πάσχα για όλους όσοι παίρνουν τον κατώτατο μισθό είναι αυξημένο αυτή τη στιγμή στα 480 ευρώ. Δηλαδή θα πάρουν μεγαλύτερο δώρο Πάσχα οι συμπολίτες μας οι οποίοι είναι στον κατώτατο μισθό. Mm-hmm. Και να υπενθυμίσω. Λόγω της αύξησης του κατώτατου. Ακριβώς λόγω της τέταρτης συνεχόμενης αύξησης του κατώτατου μισθού. Και να υπενθυμίσω εδώ ότι όποιος εργοδότης δεν δώσει το δώρο Πάσχα μπορεί και με αυτόφορη διαδικασία να μπει μέσα. Ο πολίτης τι κάνει. Είμαι εγώ εργαζόμενος, δεν παίρνω δώρο. Τι κάνω. Πού μπορώ να το καταγγείλω ΣΕΠΕ. Αυτό. ΣΕΠΕ. Ανεξάρτητη επιθεώρηση εργασίας. Mm-hmm. Κάνει τη δουλειά της. Την κάνει με πολύ περισσότερο ελέγχους. Όλος φοβάται. Είναι εργαζόμενος. Θα με απολύσει. Τι κάνω σε αυτή την περίπτωση. Θα με απολύσει σε δεύτερο χρόνο. Σε τρίτο χρόνο. Μπορεί να το κάνει και με τους δύο τρόπους. Δηλαδή μπορεί να καταγγείλει έναν εργοδότη και μπορεί να το κάνει και ονομαστικά καταγγείλοντας τον εργοδότη του και λέγοντας ότι σε μένα, τη Δόμνα Μιχαηλίδου, ο εργοδότης μου δεν μου κατέβαλε το δώρο Πάσχα. Ξέρετε γιατί το ρωτάω, κύριε Υπουργέ, γιατί υπήρχαν καταγγελίες, τις είχαμε επισημάνει, δεν τους είχαμε πει και παλιότερα, που εργαζόμενοι κατήγγειλαν το εξής, ότι οι εργοδότες έβαζαν μεν το δώρο στο λογαριασμό. Και δεν τους έδιναν τον επόμενο αλλά μετά μήνα. Το έπαιρνε, όχι, μετά το, τους υποχρέωναν να το ξαναφέρουν. Τους πήγαιναν στη συνοδεία στο ATM. Επειδή μου έχει τύχει, ναι, ναι. όχι σε μένα προσωπικά, σε άνθρωπο μου, ή δεν τους έδιναν τον επόμενο μήνα. Δηλαδή πήραν το δώρο των Χριστουγέννων και το Γενάρη δεν τους έδιναν το μισθό. Διάφορα τεχνάσματα δηλαδή εργοδοτών. Όμως πλέον υπάρχουν τα ψηφιακά εργαλεία. Εμείς έχουμε το λεγόμενο Εργάνη, το σύστημα Εργάνη, στο οποίο βλέπουμε τις καταβολές των μισθών μέσα από τον ΕΦΚΑ και την κατάθεση των ΑΠΙΔΕΛΤΑ, των περιοδικών δηλώσεων. Βλέπουμε πάλι. Τις εισφορές που αναλογούν στους μισθούς. Άρα, αν τον επόμενο μήνα αυτός έχει κάνει κάτι, εκεί, δηλαδή. Μπορούμε να. Δηλαδή, έχουμε μάλιστα. και τα ψηφιακά εργαλεία γι' αυτό. Και να σας πω τώρα κάτι, μιας και είπατε έλεγχη. Και επειδή τελευταία. Και επειδή έχουμε και τα εργαλεία και βλέπουμε τι γίνεται στα εργατικά ατυχήματα. Ναι. Τελευταία βλέπουμε και τώρα είναι κάτι καινούριο που κάνουμε, αλλά επειδή είναι πολύ σημαντικό, θέλω να σας το πω. Πού έχουμε τα περισσότερα εργατικά ατυχήματα? Τα περισσότερα εργατικά ατυχήματα τα έχουμε στις οικοδομές. Mm-hmm. Και τα έχουμε και στις λίγο μικρότερες οικοδομές. Γιατί οι μεγάλες οικοδομές είναι πλέον ευτυχώς οργανωμένες, ξέρουν ότι περνάει ο έλεγχος, φοράνε οι άνθρωποι τα γυλαίκα τους, τα κράνη τους, είναι οργανωμένες. Και σε έχουν μικρότερες οικοδομές. Σε μικρότερες οικοδομές έχουμε μεγάλα προβλήματα. Mm-hmm. Και όσο η οικοδομή παίρνει μπροστά και περιμένουμε ακόμη περισσότερες, όλοι το ξέρουμε, επενδύσεις στην οικοδομή τα επόμενα χρόνια. Τόσο ο κίνδυνος, όπως στην υπόλοιπη Ευρώπη, για εργατικά ατυχήματα στις οικοδομές θα είναι μεγαλύτερος. Τι κάναμε λοιπόν? Ξεκινάμε με το ΤΕ μια συνεργασία που πλέον ο έλεγχος, το ΣΕΠΕ, θα βλέπει όλες τις οικοδομές. Γιατί μέχρι τώρα βλέπει τις οικοδομές μεγάλης κλίμακος. Ο κίνδυνος ο μεγάλος είναι στις οικοδομές μικρής κλίμακος. Στις ανακαινήσεις, για παράδειγμα. Που είναι δηλωμένες ως μικρής κλίμακος, αλλά επί της ουσίας σου λέει ποιος θα με ελέγξει από τη στιγμή που δεν υπάρχει αυτή η διασύνδεση και κάνουν πολύ μεγαλύτερα έργα. Φέρουσα στοιχοποιίας, μπορεί να αλλάζουν την πλάκα. Το είδαμε και στον Πειραιά της προάλλης. Δυστυχήματα με αυτά. Ακριβώς. Άρα εμείς πλέον έχουμε εικόνα. Στον αστυνομικό που σκοτώθηκε δεν αναγνωρίζεται εργατικό ατύχημα ή αναγνωρίζεται? Επειδή ήταν η δεύτερη. Υποτίθεται ότι ήταν σε δουλειά που ήταν παράτυπα. Ακριβώς. Ήταν όλο αυτό. Δηλαδή εκεί ακριβώς. ήταν. Ναι, είναι φοβερό. Όλη η δυσκολία έπεσε πάνω σε αυτό το, σε αυτό το παιδί. Μάλιστα. Τώρα, κυρία Υπουργέ, με ρωτάει μια κυρία από νωρίς το πρωί που είπαμε ότι θα είστε εδώ. Μια και θα έχετε, λέει την κυρία Μιχαηλίδου, και ρωτήστε παρακαλώ το εξής θέμα. Για την άδεια μητρότητας, για τις μητέρες αναπληρώτριες.
Διότι εδώ υπάρχει, λέει, μια αδικία. Εξήγηλε ο κ. Μητσοτάκης τα μέτρα για τη μητρότητα για το εννιάμηνο, αλλά σε εμάς, λέει, δεν ισχύει σαν να πληρώσει. Ισχύει 3,5 μήνες. Θα έρθει αυτή η αδικία, θα γίνει κάτι άλλο. Έχει δίκιο και μας απασχολεί και εμάς. Ναι. Το Υπουργείο Εργασίας τι ρυθμίζει, ρυθμίζει την ιδιωτική αγορά. Ναι. Άρα τι σου λέει ότι μέχρι σήμερα είχες τις δημόσιες λειτουργούς να παίρνουν 9 μήνες επίδομα μητρότητας. Είχες τις ιδιωτικές υπαλλήλους μισθωτές να παίρνουν 6 και τις ιδιωτικές υπαλλήλους μη μισθωτές, δηλαδή τις αυτοαπασχολούμενες και τις αγρότησες, ναι, να μην παίρνουν τίποτα. Ακριβώς. Οπότε ήρθαμε εμείς που ρυθμίζουμε την ιδιωτική αγορά και λέμε μη μισθωτές θα παίρνετε όσο οι μισθωτές και όλες μαζί θα παίρνετε όσο οι δημόσιοι υπάλληλοι. Μάλιστα. Δηλαδή από εκεί που οι μεν παίρναν 6 και οι άλλες τίποτα, 9 για όλους. Τι γίνεται τώρα. Εδώ η συγκεκριμένη κατηγορία. Το επίπεδο των αναπληρωτριών. Και είναι. Βέβαια είναι. Και εμείς είπαμε ακριβώς αυτό το πράγμα. Σωστά. Ότι η μητρότητα δεν είναι βάση στο επάγγελμά ακριβώς σου. Η μητρότητα είναι μια ιδιότητα έτσι οικογενειακή. Είναι, που φέρουν όλες οι γυναίκες. Που φέρουν όλες οι γυναίκες, ανεξαρτήτως αν είναι αγρότησες, αυτοαπασχολούμενες, επιχειρηματίες ή μισθωτές. Στο επίπεδο τώρα των αναπληρωτριών καθηγητριών είναι στο ίδιο ρυθμιστικό πλαίσιο του Υπουργείου Εσωτερικών, ναι, που κοιτά τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Mm-hmm. Γιατί οι αναπληρώτερες καθηγήτριες, και αυτό είναι ένα είναι άλλο ζήτημα του Υπουργείου Παιδείας, mm-hmm, είναι 9 μηνών ορισμένου χρόνου. Μάλιστα. Έχει επικοινωνηθεί τόσο στο εσωτερικό όσο και στο Παιδείας, ότι παιδιά πάμε εδώ να κάνουμε έναν ενιαίο κανόνα για όλους, ναι, να δούμε τι γίνεται και εκεί. Ναι. Και νομίζω ότι σύντομα θα υπάρχουν απαντήσεις από το αρμόδιο Υπουργείο. Να σας αποκαλύψω κάτι, αν μου επιτρέπετε. Γιατί τώρα έχω ένα μήνυμα για αυτό το οποίο λέγαμε για την έφεση που κάνει το κράτος, ναι, στις αποζημιώσεις, ναι, ναι, για το μάτι. Ναι, ναι. Λοιπόν, πρώτον, ότι δεν είναι υποχρεωτικό. Ναι. Μου το λέει νομικός δηλαδή άνθρωπος. Ναι. Δεύτερον, ότι το κράτος προτείνει ένσταση συνυπετιότητας κατά 95%. Τι σημαίνει αυτό στην έφεσή του? Ναι, ναι. Ότι φταίνε και αυτοί που βεβαίως κάηκαν. Ναι, ναι. Βεβαίως. Αντιλαμβάνεστε. Βεβαίως. Φταίνε και αυτοί που κάηκαν βεβαίως στο μάτι. Βεβαίως. Συνυπετιότητα. Βεβαίως. Κάνει έφεση το κράτος. Σε πολύ υψηλό ποσοστό. 95% ότι φταίνε και αυτοί που κάηκαν. Ναι, 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 γιατί βγάζουν αυτοαρεσίες στη μέση, βγάζουν οδοποιίες. Ναι, αλλά αντιλαμβάνεστε τι λέμε. Λεπτό, αυτό να πούμε κάτι, όσο το καταλαβαίνω, γιατί και εγώ δεν το έχω μελετήσει αυτό που μόλις είπατε. Καταλαβαίνω ότι είναι η δυνατότητα που έχει το κράτος. Όχι, τώρα, όχι. Εδώ έχει να κάνει όχι η κυρία Υπουργεία από το αν το κράτος κατέθεσε αυτή την. Δεν είναι υποχρεωτικό να καταθέσει επίσης. Αυτό λέω ότι δεν την έχει καταθέσει. Την έχει καταθέσει. Βεβαίως. Έχουν βγει αποζημιώσεις και έχει κατατεθεί έφεση. Αλλά να δούμε πότε κατατέθηκε αυτή. Η έφεση έχει ενδιαφέρον. Πριν, να σας πω αμέσως, πριν από ένα χρόνο, νομίζω. Δεν ξέρω αν μπορεί ο Υπουργός να μας πει και μια τελευταία κουβέντα για αυτά που είπε ο κ. Βαρτζόπουλος, θες που μας έκανε εντύπωση, κυρία Υπουργέ, για την επιθετικότητα του αρσενικού, τέλος πάντων, και για τις αρμοδιότητες της γυναίκας που είναι ατύκτη και να κάνει άλλες δουλειές. Είναι έτσι. Και μάλιστα τα βιολογικά αίτια της γυναικοκτονίας. Στα βιολογικά αίτια, λέει, εδράζονται και σε αυτό η γυναικοκτονία, εδράζεται και σε αυτά τα αίτια. Τα βιολογικά, τέλος πάντων, ότι η γυναίκα έχει έναν άλλο ρόλο. Ισχύει αυτό. Τη διάβασα την δήλωση. Δεν σας πω ότι έτσι όπως τη διάβασα ήταν μια δήλωση η οποία μου άρεσε. Και αν την διάβαζα και ως γυναίκα ήταν κάτι το οποίο μου άρεσε, θα είχα και κάποιο οντολογικό πρόβλημα, έτσι. Mm-hmm. Τώρα, ο άνθρωπος βγήκε, έκανε τις διευκρινήσεις του για τη δήλωσή του. Είναι ένας σοβαρός άνθρωπος, ένας επιστήμονας. Και εγώ έχω κάνει λανθασμένες δηλώσεις στο παρελθόν, δηλαδή ουδείς αναμάρτητος. Μπορεί να συμβεί, εντάξει. Δήλωσε τι είπε, τι δεν είπε, τι εννοούσε, τι δεν εννοούσε. Μάλιστα. Αυτό που εμένα με ενδιαφέρει είναι ότι σαν πολιτεία έχουμε βάλει μπροστά τη γυναικεία προστασία, έχουμε το panic button, έχουμε περισσότερες δομές ανοιχτές και κλειστές για γυναίκες, έχουμε συμβουλευτικά κέντρα. Μάλιστα. Αυτό με νοιάζει πάνω απ' όλα. Τώρα, σαν δήλωση, ο άνθρωπος έκανε τις επεξηγήσεις του. Καλημέρα. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.